Και τώρα θα πάμε στον, στον τελευταίο ε, συνομιλητή που έχουμε για, για απόψε, το Γιάννη τον Κουτσομίτη, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στην Αθήνα και βρίσκεται μαζί μας. Φαντάζομαι το τέλος και μιας κουραστικής μέρα και για σένα, Γιάννη, γιατί είσαι μέσα στα, μέσα στα γεγονότα, οι εξελίξεις τρέχουν. Τώρα εδώ και τρεις ώρες που είμαι στο στούντιο σκέφτομαι τι έχω χάσει <laughs> από, από τα πράγματα που εξελίσσονται. Και αμέσως θέλω να πούμε στο δικό σου σχολιασμό πώς είναι το κλίμα στην Αθήνα. Βλέπω ότι τα κατάφεραμε και πάλι να υπάρχει ένας διχασμός με ποιους είμαστε, με ποιους πρέπει να είμαστε και με ποιους δεν θα έπρεπε να είμαστε. Ε, το συνηθίζουμε και εμείς εδώ στην, στην Κύπρο και το βλέπω να γίνεται έντονα και στην Αθήνα. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Άννα. Ε, καταρχάς θέλω να πω ότι δίνω συγχαρητήρια σε όλους τους συνομιλητές που είχες, δηλαδή εξαιρετικές αναλύσεις. Ε, συμφωνώ σχεδόν σε όλα, στο 99,9%. Ε, και θέλω να πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή η, ο μόνος ε, διχασμός που υπάρχει στην Αθήνα, αν το πούμε διχασμός, είναι ε, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για το αν έπρεπε η Ελλάδα να στείλει οπλισμό στην Ουκρανία. Ε, η δική μου ανάγνωση είναι ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να λείπει από τη συμμαχία των κρατών ε, τα οποία ενισχύουν ε, αυτή τη στιγμή την Ουκρανία. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι το ΝΑΤΟ πήρε μια συλλογική απόφαση να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία ε, αντίρρηση από κάποιο μέλος, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ακόμα και η Τουρκία ε, συνένεσε σε αυτή την απόφαση του ΝΑΤΟ άσχετα ε, εάν οι προμήθειες που έχει κάνει προηγούνται της κρίσης με τα Bayraktar και τα ξέρουμε όλα αυτά. <laughs> λοιπόν, ε, το δεύτερο είναι ότι σε μια τέτοια κρίση δεν μπορείς να κάνεις αυτό που λένε στα, στα, στα αγγλικά fan, fan sitting", Δηλαδή δεν μπορείς να κάθεσαι πάνω ας πούμε, στην, στην άκρη του νήματος και να περιμένεις πού θα κάτσει η μπίλια για να δεις αν θα πας με τον νικητή ή τον νητημένο. Το Αυτά δεν... στην Τουρκία, θα το πουν, θα που, Γιάννη μου, έτσι λοιπόν, για να βάλουν ένα εδώ αντί... τώρα, αντίλογο. Τι εδώ έχεις τώρα, να πεις γι' αυτό. Εδώ είναι τώρα ο αντίλογος. Ο εξή. η Τουρκία έχει ενισχύσει στρατηγικά την Ουκρανία με τα Bayraktar και με άλλα όπλα εδώ και μήνες. Έχει, έχει ασκηθεί σφοδρή κριτική από τη Μόσχα στην Τουρκία για τη βοήθεια τη στρατιωτική που έχει παράσχει στην Ουκρανία. Τώρα, εάν δεν έκλεισε τα στενά ε, κάποια στιγμή, εδώ υπάρχει μια ανάγνωση της συνθήκης του Μοντρέ, την οποία μερικοί, ε, θα έλεγα και στη δική μας πλευρά και στην Αθήνα, ε, ξεχνούν να αναγνώσουν ότι όλα ε, τα κράτη τα οποία έχουν βάσεις μέσα στην Μαύρη Θάλασσα έχουν δικαίωμα να επαναπατρίσουν τα πολεμικά τους σκάφη ακόμη και εν καιρό πολέμου. Άρα η Τουρκία δεν μπορούσε με βάση τη συνθήκη του Μοντρέ να απαγορέψει την επιστροφή ρωσικών πολεμικών σκαφών στη Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, άσχετα αν η Τουρκία είναι ο επιτίδιος ουδέτερος, φυσικά και είναι. Και είναι παμπώνηρη και θέλει να πετύχει το καλύτερο από όλα αυτά και θέλει να τα έχει καλά και με την Ουκρανία και με τη Δύση και με τη Ρωσία. Λοιπόν, Πέρα από όλα αυτά, εμείς σαν Ελλάδα, πιστεύω και η Κύπρος πήρε μια πολύ γενναία απόφαση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχει στις κυρώσεις. Και αυτό νομίζω θα εγγραφεί και εγγράφεται πολύ θετικά στην εξωτερική πολιτική και των δύο κρατών. Θα, θα, πει όμω κάποιο ο μέσο Κύπριο πολίτη, θα πει θα πληρώσουμε την ύφη πάλι όμω εμεί, γιατί το συζητούσαμε και στην αρχή με τον Γιάνγκο τον Χατζηγιάννη, ε, ότι θα είναι η τρίτη χρονιά όπου θα έχουμε ένα τεράστιο πλήγμα από τον τουρισμό και το συζητήσαμε και με τον Δημήτρη Παπαδάκη, που είναι και εσύ ένα καλό σου φίλο. Ε, δεν θα πρέπει οι κυβερνήσει που θα επηρεαστούν άμεσα από όλο αυτό που γίνεται να, να, να πάρουν και αυτέ κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να στέλνετε μόνο βοήθεια στην Ουκρανία. Αυτό που είπε και πριν ο Θοδωρή εμείς Εμεί ω Κύπρο, παραδείγματο χάρη, για να δούμε και λίγο το σπίτι μα, δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσει για κάποια στήριξη, διότι οι κυρώσει θα μα επηρεάσουν άμεσα. Ή μήπω υπάρχει αυτό που, έχει θέσει και ένα ένας από του θεατέ μα, ε, μα θεωρούν ότι είμαστε το προπύριο τη Μόσχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα καλά να πάθουμε. Εγώ θα έλεγα, εάν μας θεωρούσαν το προπύργιο της Μόσχας, θα πρέπει να μας επικροτήσουν που αλλάξαμε στρατόπεδο. Είναι απλό. <laughs> Κάναμε μια τεράστια μεταστροφή. Και η, ε, και η Ελλάδα. Τεράστια μεταστροφή. Ποτέ η Ελλάδα δεν έχει συνενέσει σε, κυρώσεις, σε τέτοιου βαθμού κυρώσει κατά της Ρωσία. Καλά, για να μην πω για την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο είναι κοσμογονική μορφή αλλαγή τη εξωτερική πολιτική τη Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, σαφέστατα υπάρχει ανάγκη ενίσχυση τη Κύπρου σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί η Κύπρος, εφόσον κάνει αυτή την τεράστια αλλαγή, την ιστορική, να πληρώσει και το τίμημα. Θα πρέπει να βοηθηθεί. Είναι, είναι σαφές. σαφέ. Και νομίζω θα γίνουν, θα, γίνουν ε, θα υπάρξουν μέτρα στα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που θα υπάρξει ενίσχυση. Αυτή η απόφαση τη Κυπριακή Δημοκρατία, εγώ ακούω στι Βρυξέλλε, ακούστηκε με πολύ θετικό, ηχηρό τρόπο σε όλε τι πρωτεύουσε. Υπήρχε αγωνία, καλό ή κακός, σε πολλέ ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε για τη στάση τη Κύπρου. Και η Κύπρο στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων. Υπήρχε βεβαίω και η... η, απορία τι θα έκανε ο κύριο Ορμπάν. Θα έκανε η Ουγγαρία, yeah. τι θα έκανε η Πολωνία. Yeah. Και βλέπω τα ξένα μέσα, την Κάρτια, να πούμε, και να λέει «From zero to, hi... to hero». Yeah. Και, yeah. και, η Πολωνία ως διακομιστής ουσιαστικά των προμηθειών, αλλά και η Ουγγαρία που προ... Λίγο ο κύριο Ορμπάν δεν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο, αλλά δεν μπόρεσε να διαχωρίσει mm. τη θέση του από του υπόλοιπου. Και άρα, εκεί υπάρχει βεβαίω και το ζήτημα ότι ε, μα έχει κάνει πιο συμπαγή ω Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά αυτή η κρίση. Τράσαμε γρήγορα, ε, Είναι το θετικό, δηλαδή βγήκε κάτι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσα από αυτή την, την κρίση. Εσύ πώ το βλέπει αυτό σε θέματα. Εγώ, εγώ ναι, ναι, γενικά. Πώς γιατί, το βλέπεις, Για το ευρωπαϊκό ιδεώδες, για την ευρωπαϊκή πολιτική είναι μια τεράστια ευκαιρία ε, δημιουργίας μια νέας, μιας νέας συμπαγούς ε, πολιτικής. Και γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτό. Ο κύριος Ορμπάν είχε 15 μέρες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν στη Μόσχα και έκλεινε, είχε χειραψία με τον Πούτιν ότι θα έχει ειδική μεταχείριση. Και όμως όλα αυτά... Ε, δεν μπόρεσε να τα τηρήσει. Γιατί δεν μπόρεσε να τα τηρήσει. Γιατί είναι τα δισεκατομμύρια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Θυμίζω πολύ απλά, το 2015, ο κύριος Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος αναζητούσε σωτήρες σε άλλα λιμάνια, πήγε στην Αγία Πετρούπολη, στο συνέδριο το οικονομικό, το φόρουμ του κυρίου Πούτιν, και του παρα, τον παρακάλεσε από ό,τι μάθαμε να σώσει στην Ελλάδα με δισεκατομμύρια και ο κύριος Πούντιν είπε «Με συγχωρείς βρείτε, βρείτε τα με το Διεθνές Νομισμοκρατικό Αμείο. Εμείς δεν είμαστε χρηματοδότες». Λοιπόν, ε, δεν μπορεί κανείς εύκολα να παρατήσει τα, τα ασφαλή λιμάνια της Ευρώπης και να αναζητήσει εύκολες λύσεις στη Ρωσία. Βλέπουμε, τα εξήγησαν πάρα πολύ καλά και ο Θοδωρής ο Τσακίδης εξαιρετικός και προηγούμενοι και ο πρώτος ο καλεσμένος σου, ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία βρίσκεται σε έναν οικονομικό αποκλεισμό. Δεν υπάρχει Visa, Mastercard, Swift, οικονομικέ συναλλαγές, επενδύσει καταργήθηκαν, καταστήματα κλείνουν, εταιρείε φεύγουν. Μιλάμε για ένα τσουνάμι οικονομικού πολέμου, το οποίο ακόμη και η Ρωσία με αυτά τα 600 δισεκατομμύρια του κρατικού ταμείου, τα οποία δεν είναι 600, γιατί τα 300 τα είχε εκτός Ρωσία και έχουν ήδη δεσμευθεί, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Ήδη χθες ε, η αξιολόγηση των ε, διεθνών νύχτων κατέβηκε κάτω από το junk, πλησιάζει στο default. Λοιπόν, Φιλοκοπία ουσιαστικά. Δεν είναι, εύκολα, πρά, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και σε πολιτικό επίπεδο. Και, και, για, να, και για να έλθω στο, στο, στο καθαρά δικό μας, ας πούμε, το ελλαδικό και το κυπριακό, αυτή η στάση θα εξαργυρωθεί. Θα ας, ελπίσουμε, ας ελπίσουμε ότι θα εξαργυρωθεί. Αλλά είναι, είναι και το κόστος του πολέμου. Δηλαδή, κάθε μέρα είδαμε τους υπολογισμούς... ότι στοιχίζει κάθε μέρα πολεμικής ε, επιχείρησης... Ε, 1,6 δις ε, στη Ρωσία. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Δηλαδή, όσο την καθυστερούν οι Ουκρανοί... υπάρχει και το οικονομικό κόστος αυτής της προσπάθειας. Και βεβαίως... Ε, Κατά τη δική μου άποψη, και έχουμε δει και τι έχουν πει οι προηγούμενοι καλεσμένοι. Εμ έχει χάσει, νομίζω, τη, τη έχει χάσει την, την, τη μάχη με την ιστορία ο κύριο Πούτιν. Δηλαδή, θα καταγραφεί ένας, ένα από τα παιδιά που μας παρακολουθεί, ο Αδόλφος Πούτιν. Ε, αυτό σημαίνει ότι έχει χάσει κάπου λίγο το παιχνίδι και τις πληροφόρηση γιατί δεν νομίζω να είναι τόσο απλό να δούμε ξανά φωτογραφίες με ένθερμες χειραψίες από δυτικού ηγέτες, με κάποιο, με κάποιο ηγέτη ο οποίο τόσο στιγνά εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα και λέει «Α, δεν υπάρχει και εγώ μπαίνω να κάνω αυτά που θέλω». Πώς το βλέπεις εσύ αυτό ε, από, από άποψη του μετά, διότι αυτό μας ενδιαφέρει. Μπορούν να αποκατασταθούν οι σχέσεις της, της Ρωσίας τόσο εύκολα με τη Δύση, εάν και εφόσον είναι εκεί ο κύριο Πούτιν. Ο κύριο Πούτιν αυτή τη στιγμή ε, μετέρχεται μεθόδων, ε, οι οποίες ε, πλησιάζουν σε καθεστώτα ας πούμε, που, που χρησιμοποιεί σαν όρους γενοκτονίας. Ε, ε, είναι πάρα πολύ άγρια αυτά που γίνονται. Βέβαια, έγιναν αντίστοιχε καταστάσει στη Συρία όταν επενεύει από το 2015 και μετά, τα οποία στη Δύση τα περάσαμε λίγο έτσι ελαφρά, δεν του δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Αλλά όλα αυτά, α πούμε το παράδειγμα το σημερινό, ότι δεν δέχονται να υπάρχουν διάδρομοι ε, εκένωση okay. των προσφύγων προ τι ελεύθερε περιοχέ, το έκανε στην, στο Ίντλιπ. Το ίδιο. Του έλεγε, ή θα έρθετε στον Άσαντ. Ή θα παραδοθείτε ή θα μείνετε εκεί να σα βομβαρδίσω. Το ίδιο έκανε. Ακριβώ. Δεν υπάρχει καμία. Είναι η ίδια πολιτική. Όμω, ε, αυτή τη στιγμή η, η Ρωσία βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο στρατηγικό αδιέξοδο. Πρέπει για να πετύχει του στρατηγικού του στόχου ο κύριο ε, Πούτιν, και εδώ θα επενέσω όλε τι αναφορέ που έκανε ο στρατηγό πριν από μια ώρα. Ο κ. Πενταρά, ότι είναι σε πολύ δύσκολη στρατηγική θέση. Για να πετύχει του στρατηγικού του στόχου, πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσα τα οποία θα καταστρέψουν οποιαδήποτε διαπραγματευτική ή goodwill τη Ρωσία για τα επόμενα όχι χρόνια, δεκαετίε. Για δεκαετίες το goodwill τη Ρωσία είναι καταστραμμένο για να επιτευχθούν στρατηγικά και στρατιωτικά οι στόχοι του οποίου έχει θέσει. Άρα, ποιο είναι το όφελο αυτή τη στιγμή της Ρωσίας από αυτήν την, την, σε εισαγωγικά, στρατιωτική επιχείρηση. Μηδενικό, δηλαδή, δεν, δεν υπάρχει τίποτε. Ε, σε επίπεδο ασφάλεια θα έχει δημιουργήσει ένα, έναν ε, περίγυρο κρατών, τα οποία επιδιώκουν να μπουν στο δυτικό άξονα για να αμυνθούν και να προστατευθούν από τη Ρωσία. Η ίδια, το Καζακστάν που ανήκει στη συμμαχία της Κεντρικής Ασίας Στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Λοιπόν, η Φιλανδία και η Σουηδία σκέφτονται να μπουν στο ΝΑΤΟ. Η Δανία θα κάνει δημοψήφισμα σε λίγου μήνε για να μπει στο στρατιωτικό σκέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματα αδιανόητα μέχρι πριν από ένα μήνα. Όλα αυτά τα κατάφερε ο κύριο Πούτιν, διότι ήθελε να πετύχει λέει, την, την αναγνώριση τη Κρυμαία και την αναγνώριση τη ανεξαρτησία των δύο περιοχών. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα αυτή τη στιγμή από πλευρά στρατηγικού ωφέλου τη Ρωσία. Και για να μην πω και τα οικονομικά, τα ανέφεραν οι προηγούμενοι συνομιλητέ πολύ καλύτερα από μένα. Και Άρα για να, πάμε, για να, πάμε, στο ερώτημα που έθεσε, το οποίο είναι εξαιρετικό. Ποιο είναι το επόμενο, Μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή μία λύση. Εγώ να δεχθώ σε ένα βαθμό, σε ένα βαθμό την κριτική που γίνεται στον Ζελένς και ότι αυτά τα οποία θα αποδεχθεί Θέλοντα και μη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα μπορούσε να τα είχε αποδεχθεί πριν από ένα μήνα, που σημαίνει να αποδεχθεί την, 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 την Κρυμαία ότι φεύγει από την κυριαρχία της Ουκρανίας και γίνεται Ρωσία, και να αποδεχθεί μια διευρυμένη αυτοδυναμία, αυτονομία στις δύο αποσχιστήσεις περιοχές. Υπήρχε δημοκρατική νομιμοποίηση στο Ζελένς να τα δεχθεί αυτά. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Σε καμία περίπτωση μέσα στην Ουκρανική κοινωνία δεν υπήρχε δημοκρατική νομιμοποίηση να δεχθεί αυτούς τους επώδυνους συμβιβασμούς. Που εμείς ως Δύση μπορεί να το θεωρούμε ας πούμε λογικούς, ρεαλιστικούς για να μην προκληθεί παγκόσμιος παγκόσμιο πόλεμος, όλα αυτά, που έγιναν, οι απώλειες των αμάχων κλπ. Αλλά ως Ουκρανική κοινωνία ήταν αδιανόητα. Δηλαδή από τη στιγμή που θα άρθρωνε τέτοιου είδου συμβιβασμό ο Ζελένσκι, θα θα τον εκπαραθύρωναν, θα τον κρέμαγαν στο, στα ελληνικά, λέμε, στο Σύνταγμα και τα λοιπά, στην Πλατεία Ελευθερίας και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά ο Θα μου πείτε, θα τα κάνει αυτά μετά από δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους. Μάλλον, ναι. Αλλά έτσι γράφεται η ιστορία, δυστυχώς, στις στρατιωτικές και εξελίξεις. Αυτό είναι το δυστύχημα. Και ξέρει, Γιάννη, αυτό που λέω κι εγώ, ναι, μπορεί ο Ζελένσκι να έκανε ίσω κάποιου χειρισμού λανθασμένου κτλ. Ήταν ένα άπειρο πολιτικό. Όμω, εγώ του βγάζω το καπέλο ότι είναι εκεί. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι ηγέτε έμειναν εκεί με κίνδυνο τη ζωή του να υπερασπίζονται την πατρίδα του. Και βγάζω και το καπέλο στου Ουκρανού, ε, οι οποίοι πολεμάνε και λένε τα σπίτια μα, η οικογένεια μα, δεν θα παραδοθούμε αμαχητή και άμα θε να τα πάρει, έλα και σε περιμένουμε. Δηλαδή, είναι το δικό του μολόν λαβέ, θα έλεγε κανεί. Και να βάλουμε και κάτι στην εξίσωση που ξεχνάμε εδώ στην Κύπρο. Μιλάμε για μια χώρα που σε γεωγραφική έκταση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά τη Ρωσία. Μιλάμε για ένα πληθυσμό 44 εκατομμυρίων, ε, όπου, ε, ο, ο οποίος προβάλλει σημαντική αντίσταση εναντιά στην εισβολή, και αν δούμε και με αριθμούς, οι, αριθμούς δεν, οι αριθμοί δεν βγαίνουν στο Πούτιν. Δηλαδή, έχω δει παρόμοιες, ε, 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 έχω δει τον παραλληλισμό που έχουν κάνει στρατοτικοί αναλυτές και λένε, οκ, okay, τώρα είναι περίπου 3,4 στρατιώτες ανά χίλιους κατοίκους. Ε, δεν μπορείς να κάνεις κατοχή μιας χώρας με τρει στρατιώτες ανά χίλιους κατοίκους, αν έστω και 200 από αυτού είναι έτοιμοι να αντισταθούν. Mm. Και τα παραδείγματα, ας πούμε, για τη Δυτική Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αναλογία ήταν νέα στρατιώτες. Στο Κόσοβο, ας πούμε, το ΝΑΤΟ και στη Βοσνία μι μιλούμε για 17-18 στρατιώτες ανά χίλιους κατοίκους, χωρίς να υπάρχει αντίσταση ουσιαστική από τον, και απ τον και πληθυσμό. Και, και, και με κεχηρία. Πώ θα του βγει εξίσως η μαθηματικά, τι θα κάνει, θα πάρει όλο το ρωσικό στρατό να κάνει κατοχή στην Ουκρανία. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το πρακτικό ζήτημα σε αυτή όλη την, την υπόθεση. Αλλά έχει δικαιογράφεται και έτσι τώρα αυτή τη στιγμή, βιώνουμε μία, ε, είναι το δικό τους έποτ, έπος του 40 είπα εγώ, δηλαδή μία άνηση μάχη. Ναι, αλλά έχουν μείνει εκεί. Ε, Όμω θα, θα, θα δεις ότι πάρα πολλοί κατηγορούν τον Ζελένσκι ακριβώ ε, και το έχει πει και εσύ. Όμω θα, θα, θέσω τώρα κάτι άλλο. Οκ, okay, θα πάνε σε διαπραγματεύσει. Εσύ τι, μπορείς, τι νομίζει ότι μπορεί να πάρει ο Ζελένσκι εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή, έχουμε, θέλω να το σχολιάσεις επίσης ότι θα έχουμε την Πέμπτη, όπω δημοσιεύτηκε, αν θυμάμαι καλά τη μέρα, τη mm. συνάντηση στην Ατάλία των δύο υπουργών εξωτερικών, mm. το, του Ρώσου υπουργού εξωτερικών mm. και του Ουκρανού υπουργού. Mm. Ε, αν γίνει, διότι την προηγούμενη φορά που είχαμε τέτοιου είδου υψηλών προσδοκιών, Μπλίνκεν, Μπλίνκερ-Λαυρόφ, την ίδια μέρα άρχισε ο πόλεμο. Ε, τι νομίζεις ότι μπορεί να ζητήσει ο Ζελένσκι πλέον σε αυτή τη φάση, λοιπόν. Ε... Θα, θα μιλήσω από πλευράς ε, χωρίς να είμαι Ουκρανός. Δηλαδή, αν ήμουν, ας πούμε, ε, η, η κυρία Όλντριτς, πριν από 25 χρόνια, ε, αυτό που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι, ρεαλιστικά, να πάρει η Ρωσία την Κρυμαία, το οποίο είναι τετελεσμένο εδώ και πολλά 8 χρόνια, είναι. δεν μπορεί ναι. να αλλάξει, ναι. να πάρει ενδεχομένως και τις δύο αυτές τις περιοχές, διχοτόμηση δηλαδή, ας το πούμε, ακροτηριασμός εν μέρη της Ουκρανίας, να επιτραπεί η, αυτο, η κυριαρχία, η υπόλοιπη της Ουκρανίας με διεθνείς εγγυήσει και εγγυησει εγγυήσεις και της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρξει ένα είδος ε, συμφωνίας κοινής ασφάλειας για το ποιο θα είναι το καθεστώς ασφάλειας στην Ουκρανία που θα θεωρεί ο κύριος Πούτιν ότι τον καλύπτει για να το πουλήσει σε εισαγωγικά στο εσωτερικό του κοινό ότι πέτυχε κάτι. Αυτό ρεαλιστικά είναι ένα τύπου Dayton που θα μπορούσε να γίνει. Αλλά για να γίνει αυτό, θεωρώ ότι, να το πω πολύ κοινικά και ομά, δεν έχουν σκοτωθεί ακόμα αρκετοί άνθρωποι, δυστυχώς. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Εάν ο κύριος, τα έφεραν ανέφεραν οι προηγούμενοι αναλυτές, η επέλαση που περίμενε ο κύριος Πούτιν δεν επετέφθη. Και οι Ουκρανοί έκαναν μια πολύ έξυπνη στρατιωτικά κίνηση, δεν αντιμετώπιζαν στα, στο, στο πρώτο επίπεδο τα ρωσικά στρατεύματα, χτυπούσαν τα μετόπιστε. Και χτυπώντας τα μετόπιστε, χτυπάς την επιμελητεία των εχθρών. Και η επιμελητεία αυτή τη στιγμή σε ένα περιβάλλον το οποίο οι Ρώσοι δεν το γνωρίζουν καλά, δεν υπάρχει δυνατότητα ανεφοδιασμού και σε καύσιμα, και σε, αν θέλετε, πυροβολικό και σε πυρομαχικά, νομίζω τους, τους δίνει μια ε, δύσκολη κατάσταση. Μπορούν βέβαια να κλιμακώσουν και το κάνουν τις τελευταίες ημέρες, βουβαρδίζοντας ε, περιοχές αμάχων, καταστρέφοντας πόλεις και απειλώντας και με πυρηνικά μέτρα. Ε, θέλω να σχολιάσει Γιάννη αυτό που έχω, έχω αναρτήσει τώρα: ένα από τα, κάτι που έθεσε ένα φίλο που μα παρακολουθεί. Λέει η συνάντηση με Τσουτάκη Ερντογάν την ναι, Κυριακή ναι. 13 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη ναι, και η συνάντηση του ναι. Ισραηλινού Προέδρου ναι, Χέρτζοκ ναι, με τον ναι. Ερντογάν στι 9 Μαρτίου. Ναι. Πώ το διαβάζει, εσύ, έμπειρο ε, πολιτικό ναι, αναλυτή, η... τι, τι διαβάζει πίσω από την είδηση. Η συνάντηση του Ισραηλινού Προέδρου με τον Ερντογάν είχε συζητηθεί, συζητιέται εδώ και δύο μήνε. Οπότε. Δεν είναι έκπληξη, ούτε σχετίζεται με τα γεγονότα της Ουκρανίας. Υπήρχε μια τεράστια πίεση από την πλευρά της Τουρκίας να αποκατασταθούν οι διπλωματικές σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί ήταν ξεκάθαροι. Ε, θα σταματήσετε την υπονόμευση ε, του καθεστώτος του Ισραήλ, θα σταματήσετε την ενίσχυση της Χαμάς, ε, θα τους απενεργοποιήσετε σε ένα βαθμό να δρουν από τα τουρκικά εδάφη ενάντια στο Ισραήλ και από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε κάποιο είδους αποκατάσταση των σχέσεων. Και ε, όλο αυτό δεν θα είναι εις βάρος των ήδη πολύ καλών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Το εξέφρασε αυτό ο πρόεδρος Κέρτσο και στις δύο επισκέψεις που είχε και στις δύο πρωτεύουσες ελληνικές. Νομίζω αυτό δεν υπάρχει κάποιο είδους ανησυχία. Αυτό που όμως έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Ισραήλ δεν μετέχει σε τεράστιο, σε, σε ικανό βαθμό στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Πρωθυπουργό ο Μπένετ, προσπάθησε να κάνει μια διαμεσολάβηση η οποία ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη ε, και μένει να δούμε ποια είναι η τελική θέση του Ισραήλ απέναντι στη Ρωσία. Γιατί με τη Ρωσία είναι συνομιλητής το Ισραήλ κυρίως για το ζήτημα της Συρίας, το Ισραήλ το ενδιαφέρει η Συρία και ξέρει ότι η, η Ρωσία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη Συρία και στο, στο Ιράν. Ε, άρα, ξεχωρίζω την υπόθεση τουρκο-Ισραηλινών σχέσεων και πάω τώρα στα ελληνοτουρκικά. Ε, εδώ και καιρό έχουμε δει την πολύ σοβαρή κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας σε σχέση με το Αιγαίο. Ε, έριξαν ε, τους τόνους στην Ανατολική Μεσόγειο και τα έχουν ρίξει τώρα στο Αιγαίο, απειλούν με καταλήψεις νησιών, αλλαγή καθεστώτος, κυριαρχίας κλπ. Ε, θεωρώ ότι υπήρξε μια μικρή αδράνεια της ελληνικής πλευράς, ιδίω από τη στιγμή που για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η Ελλάδα αναγνώρισε μέσα σε τουρκικό έδαφος ότι εξοπλίζει νησιά του Αιγαίου χωρίς να ζητήσει παράλληλα την απόσυρση της στρατιάς του Αιγαίου της Τουρκικής και την αποσταρτικοποίηση των ε, ακτών της Τουρκίας από αποβατικά σκάφη τα οποία αποτελούν κίνδυνο για τα ελληνικά νησιά. Ε, αυτό όμως ε, πρέπει σε κάποιο βαθμό να σταματήσει. Η Τουρκία έστειλε την περίφημη επιστολή στον ΟΙΕ όπου θέτει σε αφισβήτηση την κυριαρχία ελληνικών νησιών του Αιγαίου και η ελληνική κυβέρνηση ε, θεώρησε, θα έλεγα κυρίως το γραφείο του Πρωθυπουργού, θεώρησε ότι πρέπει να σπάσει αυτό, αυτός ο φαύλο κύκλος. Και ήταν μια ευκαιρία η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Φανάρι, να μήπως συνδυαστεί με μια συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, εάν και ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να αποκαταστήσει σε ένα βαθμό να σπάσει μάλλον αυτό το σπιράλ, το καθοδικό σπιράλ της έντασης. Θα, θα, σου θέσω κάτι έτσι λίγο ανατρεπτικό. Το ανάφερα και πριν ήμουν σε ένα πάνελ με τη μέρη την πότση στην, στην ΕΡΤ. Και αυτό που λέγαμε και δυο ουσιαστικά ήταν το εξή ότι ο Πούτιν μας προειδοποιούσε μήνες πριν για τις προθέσεις του. Μας έλεγε τι ήθελε να κάνει. Και εμεί δεν τον πιστεύαμε, γιατί λέγουμε αυτά είναι υπερβολέ και τα λέει για εσωτερική κατανάλωση. Και είναι τόσο γελία και αστεία και μη σοβαρά αυτά που λέει και ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία δεν είναι κράτο και, και, και η περίφημη επιστολή που έστειλε τότε στους Ρώσους στρατιώτε, Μήπω τελικά και τον Ερντογάν πρέπει να τον πιστέψουμε, Γιάννη. Γιατί έχουμε συνεχώ απειλέ, και εσεί και εμεί. Και μα λέει, ε, θυμηθείτε τι σα κάναμε το 1974. Εμεί δεν το ξεχάσαμε βεβαίω, αλλά μα το υπενθυμίζει. Λέει, θυμηθείτε ότι τα νερά τη Μύρνη βάφτηκαν κόκκινα το 1922. Μήπω πρέπει να τον πάρουμε πιο σοβαρά. Μπορούμε να τον πάρουμε πιο σοβαρά. Τι πρέπει να κάνουμε, Δηλαδή, έτσι α σκεφτούμε λίγο τα ελληνοτουρκικά και το θέμα τη ε, Κύπρου. Γιατί νομίζω είναι δύσκολο να αποσυνδεθούν τα δύο. Εσύ πώ το βλέπει, Πώ πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το, τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, Τώρα, απευθύνει σε αυτό το ερώτημα σε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη από το 2016, αρθρογραφώ ότι πλέον δεν υπάρχει η Τουρκία του Ερντογάν του 2002-2008-2009 με τις χειραψίες, με την πολιτική των σεισμών, με όλα αυτά δεν υπάρχουν πια. Μετά το δόγμα τογλού και κυρίως τη συμμαχία του Ερντογάν με τον Μπαχτσελή υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη στροφή του ηγέτη της Τουρκίας σε αναθεωρητικές και εθνικιστικές γραμμές απέναντι και στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, δυστυχώς, α, δυστυχώς, τέλος πάντων, δεν το λέω δυστυχώς, η ε, 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 Δημοκρατία, Έχουμε, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, πολλοί αναλυτές, ακαδημαϊκοί κτλ. δεν ήθελαν να το δουν. Τώρα, γιατί δεν ήθελαν να το δουν, ε, άλλαζε ένα, μια πάγια γραμμή, ε, θεωρεί το ίσως πολύ ακραίο, τέλος πάντων, υπήρχε η άποψη, κυριαρχούσε μάλλον η άποψη και στην Ελλάδα, ότι όλα αυτά είναι κινδυνολογίες, δεν θα κάνει τίποτε, απλά μιλάει έτσι για να ικανοποιήσει το εσωτερικό του ακροατήριο. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν, δεν ισχύουν όλα αυτά. Ο κύριος Ερντογάν και το σύστημα το οποίο υπηρετεί και απολύτω μετά την συμφωνία κυρίων που έχει κάνει με το σκληρό βαθύ κράτος και μετά την υπόθεση Βαριοπούλας και τη συμφωνία που έχει κάνει με τους πρώην Κεμαλικούς και, μαλικούς, ε, και την, ε, τους συθήνοντες της Γαλάγιας Πατρίδας, είναι σαφές ότι έχει ταχθεί ξεκάθαρα στο απολύτως εθνικιστικό αναθεωρητικό στρατόπεδο στο οποίο εντάσσονται και οι Λοιπόν, ε, αυτό δυστυχώς δεν αναγνώστηκε έγκαιρα. Λοιπόν, τώρα πλέον νομίζω ότι έχει αναγνωστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ε, έχουν περάσει και τα μηνύματα στην άλλη πλευρά, ότι ε, καταλάβαμε πλέον ε, που το πάτε. <laughs> το θέμα είναι εμείς τι έχουμε να πούμε στην Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε να πούμε κάτι το οποίο, να το πω απλά, εμείς αν ήμασταν στην πλευρά, αν ήμασταν οι Έλληνε Ζελένσκι, τι θα μπορούσαμε να πούμε αυτή τη στιγμή, Ερντογάν. Τι μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πολύ λίγα πράγματα. Ε, αυτό που μπορούμε να θέσουμε, πιστεύω, είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα για μένα στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Είναι αστείο, θεωρώ και στρατηγικό λάθος που το παραδέχτηκε ο κύριος Δένδια στην Άγκυρα όταν το παραδέχτηκε. Υπάρχουν κάποια ελάχιστες μονάδες, ίσα ίσα για να υπάρχει μια ψυχολογική ενίσχυση των, των πολιτών και των κατοίκων των νησιών, ότι θα υπάρχει μια άμυνα. Η μεγάλη αμυντική γραμμή είναι η αεροπορική υπεροχή και αυτό είναι που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, ο, κύριος, ο στρατηγός κυρίω, ότι με την προμήθεια των νέων αεροσκαφών και των φρεγατών, αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κίνηση Τουρκίας σε οποιοδήποτε σημείο του Αιγαίου θα προκαλέσει πολύ σοβαρά πλήγματα στην Τουρκία. Πολύ σοβαρά πλήγματα. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία το γνωρίζει. Λοιπόν, επίσης δεν βλέπω κάποια πολύ μεγάλη κινητικότητα στα βαρόσια. Εάν το κάνουν, εάν το κάνουν, θα ξέρουν ήδη ότι θα υπάρξουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Ε, και νομίζω ότι είναι σωστή και η μεταστροφή και της ε, πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ε, άκουσα με πολύ σεβασμό και πολύ προσοχή αυτά που είπε ο φίλος ο Δημήτρης Παπαδάκης πριν μια ώρα, αλλά θεωρώ ότι δεν προχώρησε η πολιτική των κυρώσεων. Για ποιους λόγους? δεν τα υπολογίσαμε σωστά, δεν βρήκαμε την κατάλληλη ανταπόκριση από την Ευρώπη. Anyway, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων εμεί. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να πούμε στου Τουρκοκυπρίου, στου πολίτε, αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για το ποια είναι η πρόταση η δική μα για μια ειρηνική διευθέτηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι διχοτομικέ προτάσει του κυρίου Τατάρ, του κυρίου Ερντογάν και των υπολείπων θα πρέπει να καταγγέλθουν και ελπίζω και ο Πρωθυπουργό να, να το εξηγήσει στον κύριο Ερντογάν ότι ο δρόμο τη Τουρκία προ την Ευρώπη δεν μπορεί να περάσει μέσα από διχοτομικέ προτάσει για την Κύπρο. Σαφέστατα. Σαφή τοποθέτηση, όπω πάντα, δεν μέσα στα λόγια σου. Μπορεί <laughs> πολλέ φορέ να έχει και πράγματα που δεν είναι δημοφιλή, αλλά τα λε. Ε, πριν κλείσουμε, όμω, Γιάννη, ένα σημαντικό ερώτημα. Ε, είδαμε τι δηλώσει, πραγματικά η, 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 αυτή η ανακοίνωση τη ρωσική πρεσβεία που είδα στην Ελλάδα, νόμιζα στην αρχή ήταν κάποιο hoax, δηλαδή δεν γράφει διπλωμάτες δεν χρησιμοποιούν τέτοιου είδου γλώσσα για να βγάλουν μια επίσημη ανακοίνωση. Είδαμε βεβαίω και τι δηλώσει τη κυρία Ζαχάροβα, οι οποίε και, αυτέ οποίες και αυτές θεωρώ ότι ήταν αρκετά έτσι έντονες, να πω το λιγότερο εισαγωγικά. Και είχαμε και εμείς μια συνέντευξη εδώ του Ρώσου πρέσβη στον Χρήσανθο Τσουρούλη, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΥΓΜΑ, ο οποίος ε, δεν άρεσε, αν θέλεις, να το πω έτσι ε, πιο γενικά. Ήταν, άφησε πολύ αρνητικέ εντυπώσεις η τοποθέτηση του Ρώσου πρέσβη, ήταν πολύ άγαρμπη, θα έλεγε κάποιο, σίγουρα όχι με διπλωματική γλώσσα καθόλου. Και μα είπε εν ολίγη ότι ε, θα πάνε οι τουρίστε στην Τουρκία, τι καταφέρατε, πυροβολείτε το πόδι σα. Και ε, εσύ πώ τα βλέπει όλα αυτά, πρώτον. Και δεύτερο, μια ερώτηση που έχουμε από κάποιον που μα παρακολουθεί. Ε, υπάρχει περίπτωση να ομαλοποιηθούν οι σχέσει μα με τη Ρωσία μετά από όλα αυτά. Δηλαδή, υπάρχει ένταση, ειδικά με την Ελλάδα. Τώρα και με την Κύπρο άρχισαν τα πράγματα να, να, να εντείνονται και εδώ. Πώ το βλέπει εσύ, Πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πρώ, πρώτα απ' όλα να τα πάρω. Θα ξεκινήσω ε, πολύ σύντομα από μία συνάντηση που είχα πριν από τρία χρόνια με τον ε, Ρώσο πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τσιζόφ, ο, ο οποίο έχει ναι. διατελέσει και πρέσβη τη Ρωσία στην Κύπρο πολλά ναι. χρόνια, γνώστη τη ελληνική κλπ. Ε, συνευρεθήκαμε σε ένα συνέδριο στη Ρόδο Και ήταν τότε η εποχή που ο κύριο Κοντζιάς είχε έρθει σε ρήξη με τη Ρωσία για το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας και είχαν, ε, είχαν βγει και εκτός ε, Ελλάδος και δύο Ρώσοι διπλωμάτες από την Πρεσβεία της Αθήνας. Και υπήρχε μια ένταση. Και ρώτησα τότε τον κύριο Τσιζόφ, μα λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα, εδώ είμαστε φιλικές χώρε γιατί τα κάνουν. Μα μου λέει, κύριε Κουτσομίτη, εδώ υπάρχει μια συμφωνία του 1944-1945, όπου έχετε εδώ, έχουν υπογράψει ο σύντροφο Στάλιν, ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ, ότι εδώ η Ελλάδα κατά 10% επηρεάζεται από την Ρωσία. Δεν μπορεί να μην, να μην ρωτάτε εμά για το τι θα κάνετε. Δεν μου συγχωρείτε, από το 1945 ισχύουν τέτοιου είδου ε, ε, συμφωνίε ποσοστών. Δεν μου λέει, Γιατί έχει, έχει καταργηθεί τίποτα και δεν το μάθαμε, μα ενημερώσατε για κάτι. Λοιπόν, η Ρωσική διπλωματία θεωρεί ότι στα Βαλκάνια και, ειδικά στην Ελλάδα έχει πόδι. Πρέπει να έχει πόδι και έχει λόγο. Και θα έλεγα και με δυσάρεστο τρόπο τώρα αυτή τη στιγμή, το έχουμε δώσει και εμείς αυτό το δικαίωμα. Αλλά πάλι λες πολιτικές ηγεσίες, τρέχαμε στη Μόσχα να, ε, να δώσουμε τα διαπιστευτήριά μας στον κύριο Πούτιν για το πόσο ισχυρός Ηγέτη είναι και τι καλύτερη συμφωνία μπορούμε να πάρουμε κλπ. Φανταστείτε τώρα να είστε στην πλευρά τη Ρωσία, να έχει του Έλληνε και του Ελληνοκύπριου και την Κυπριακή Δημοκρατία να έρχονται κάθε τρει και λίγο και να μα δίνουν το χέρι και να λένε: Σα σεβόμαστε, τι αυτό μπορεί να κάνετε κλπ. Και, και σαν να μια μέρα να λένε: Α, είστε εχθροί, θα βάλουμε κυρώσει κλπ. Και αυτό είναι ανατροπή. Δεν του είχαμε ετοιμάσει για τέτοιο πράγμα. Θα μου πείτε, είναι αυτή η αντίδραση. Όχι. Είναι η ταμία αντίδραση. Είναι η χιδέα. Ε, θεωρούν ότι είμαστε κράτη δευτέρας κατηγορίας. Επειδή δεν έχουμε πυρηνικά και εκείνοι έχουν. Αλλά για να κάνω και μια αυτοκριτική. Δεν προετοιμάσαμε εμείς, εννοώ η ελλαδική και η, κυπριακή πλευρά, μια διαδικασία να τους πούμε ότι κοιτάξτε, εάν προχωρήσετε σε τέτοιου είδους στρατηγικές στην Ουκρανία ή οπουδήποτε αλλού, εμείς δεν δεσμευόμαστε απέναντί σας επειδή έχουμε μια ιστορική σχέση, επειδή έχουμε πει κάποια πράγματα στο παρελθόν. Δυστυχώ δεν υπάρχει μια συνέχεια στην εξωτερική πολιτική και τη Ελλάδα και τη Κυπριακή Δημοκρατία που να μιλάει στου απέναντι συνομιλητέ σε αυτού του μεγέθου συνομιλητέ με μια ξεκάθαρη γλώσσα. πηγαίνουν οι πολιτικέ ηγεσίε να κερδίσουν κάποια πολιτική εύνοια ή κάποια απόφαση ή κάποια δήλωση για τα εθνικά θέματα. Και δεν βλέπαμε επί δεκαετίε το μεγάλο, το, 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 δάσος, το οποίο ήταν το παγκόσμιο γεωπολιτικό γίγνεσθε. Αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε στη μέση και δυστυχώς γίνεται με έναν άγριο τρόπο. Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση. Ε, Παρότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για πολλέ ε, πολλές ώρε ακόμη αυτό το, το ζήτημα, ε, το καταληκτικό σχόλιο, Γιάννη, εσένα, το αφήνω. Σε... Τι, τι, να, τι να κρατήσουμε τώρα ω τροφή για σκέψη από όλα αυτά που συζητήσαμε για το πρώτο. Θα, θα ε, είναι πολύ δυσάρεστο ότι θα υποστούμε ε, ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στα πορτοφόλια μα στους στου προπολογισμού μα. Και στους προσωπικούς και στους εθνικούς. Αλλά το διακύβευμα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Είναι, είναι η παγκόσμια ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία, στη δημοκρατία και τα ανελεύθερα καθεστώτα. Άρα θεωρώ πήραμε τη σωστή απόφαση και σαν Ελλάδα και σαν Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι μεγάλο το κόστος. Θα διεκδικήσουμε να, να καλυφθεί ένα μέρος αυτής της ζημιάς. Αλλά κάναμε το σωστό και εγώ νιώθω πολύ καλά εσωτερικά μέσα μου και για τις δύο ηγεσίες και των δύο κρατών αυτή τη στιγμή για αυτές τις δύσκολες αποφάσεις που αναγκάστηκαν να λάβουν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ, καλή νύχτα. Ε, τους χαιρετισμούς μας στην Αθήνα <laughs> από την Κύπρο Έχει, και καλά. ελπίζω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να είναι διαζώσεις είναι και να είσαι ε, στη Λευκοσία. Θα σε περιμένουμε. Μεγάλη μου χαρά.